Καλή σας ημέρα, κύριε Καρυπίδη. Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε εδώ πέρα με τον Γιάννη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς, ο κλάδος σας. Καθώς τώρα το Πάσχα σίγουρα περιμένατε να πουλήσετε και προφανώς συνδέεται η οικονομική ζωή, δηλαδή η τσέπη σας, αν όχι και σε αιτήσια βάση, με τις εορτές αυτές. Βέβαια. Τι ακριβώς γίνεται, έχουμε πτώση? Κοιτάξτε, καταρχήν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δυστυχώς δεν περιλάμβαναν τον πρωτογενή τομέα πουθενά. Ειδικά τους κτηνοτρόφους και τις εκμεταλλεύσεις τους που αφορούν σε δραστηριότητες που είναι καθημερινές. Ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε σταματήσει. Εμείς πηγαίνουμε κανονικά. Στο άρμεγμα, στη βοσκή, κανονικά δουλεύουμε. Μας έχει αφήσει απόξω από όλα τα θέματα. Και από τη βοήθεια, αλλά και το πιο φλέγον θέμα, αυτή τη στιγμή όσο θα είναι κλειστά τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, και δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές προς την Ιταλία με το ανερίφιο, να ξέρετε ότι η κρίση θα είναι τεράστια. Δεν μπορούν να γίνουν τώρα εξαγωγές, βέβαια. Εσείς δηλαδή, αυτή την περίοδο στέλνατε κατσίκια στην Ιταλία, ναι, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ιταλία-Γαλλία. Στέλναμε Ιταλία-Γαλλία-Ισπανία και κάναμε εισαγωγή από τη Ρουμανία. Κάνατε εισαγωγή. Εισαγωγή κάνανε από τη Ρουμανία. Ναι. Το να κάνει ελέγχους τώρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να μην γίνουν εισαγωγές, αυτό είναι να το λένε για αυτούς που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Οι εισαγωγές έχουν γίνει, έχουν σφαχτεί και έχουν μπει στα ψυγεία. Γι' αυτό και δεν έχει ζήτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαζί, τώρα προηγουμένως από 5 λεπτά, μιλούσαμε δύο εμπόρους. 3,70 το αρνί και 3,50 το κατσικάκι. Αυτή τη στιγμή ποιοι τη δίνουν? Οι εμπόροι. Α, οι εμπόροι. Αυτοί εμπόροι, που φεύγουν και τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει στους εμπόρους πόσα αρνιά θα πάρουν. Ο Μαζούτης, όλα τα σούπερ μάρκετ. Ακόμα δεν βγάλανε τη τιμή. Ναι. Αλλά όταν ο έμπορας μου λέει εμένα για 3,70 τα αρνί από 5,60 που σφάξαμε τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνετε τη τεράστια διαφορά, 5,60 σφάξαν, 3,70 ζητάνε. Δηλαδή ούτε το κόστος τους. Ούτε το κόστος. Μέσα. Όχι μέσα. Μόνο αν μπεις να τα δώσεις για να φύγουν από μπροστά σου, για να μην τα αντικρίζεις, γιατί αυτή τη στιγμή όταν μπαίνεις σε ένα στάβλο και έχεις 500 πρόβατα και έχεις να σφάξεις 200-300 αρνιά και φωνάζουν όλα μαζί για φαγητό, εκεί τρελαίνεσαι. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Και αυτά... Τα έξοδα είναι σου. Και νομίζω τώρα οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες, κύριε Πρόεδρε, θα με βοηθήσετε, αλλά νομίζω ότι τα κατσικάκια και αυτά όταν μεγαλώνουν μετά από κάποια ηλικία γίνονται πλέον σιγούρια. Σιγούρια, ναι. Βεβαίως. Και περνάμε τα πρόβατα. Βέβαια. Χάνουν την αξία τους. Και αν περάσει η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα χωρίς ζήτηση, μετά το Πάσχα το αρνί θα πάει στα 3 ευρώ και το αρνάκι στα 2,5. Αυτό είναι 100% σίγουρο, γιατί ο Υπουργός βγήκε και είπε ότι θα δούμε την κίνηση στην αγορά και μετά να δούμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι λάθος. Μήπως όμως επειδή δεν υπάρχουν εύκολα εισαγωγές, μήπως και τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες αλυσίδες αναγκαστούν να πάρουν ελληνικό κρέας? Αυτό ακριβώς, στραφούν σε εσάς. Αλλά το θέμα είναι εσείς θα πιέσετε τα σούπερ μάρκετ με καλύτερες τιμές. Εμείς ζητάμε καλύτερες τιμές στον καταναλωτή, αφού είναι έτσι η κατάσταση στη χώρα μας. Όχι, και για σας καλύτερες τιμές. Γιατί όχι, εμφανίζεται το φαινόμενο τα σούπερ μάρκετ να έχουν χαμηλότερες τιμές από τα κρεοπολία και αυτό πάντα προκαλεί εντύπωση. Γιατί φέρουν απ' έξω. Πιο φτηνά, προφανώς. Τώρα το σούπερ μάρκετ τι πιστεύετε ότι θα πάρει? Θα πάρει το ελληνικό αμνοερίφιο ή θα πάρει αυτό που έχει μέσα ο κάθε έμπορας? Εγώ πιστεύω. Ξέρετε θα πάρει... πόσα εκατομμύρια αρνιά είναι τώρα στα ψυχεία των εμπόρων, τα οποία έχουν γίνει εισαγωγή πριν 2 μήνες και έχουν σφαχτεί και είναι στα ψυγεία. Τα έχουν στοκάρει αυτοί τώρα. Τα έχουν στοκάρει, έχουν τις ειδικές ψήξεις με άζωτο, όπως τις λένε, και όταν το βγάλουν το αρνί είναι στο ράφι, κρέμεται σαν να σφάχτηκε τώρα. Θα είναι ελληνικό, θα είναι. Ξέρετε πόσα παιχνίδια παίζονται πάνω στην πλάτη του κτηνοτρόφου. Εμείς περιμέναμε μια τιμή το Πάσχα τώρα, λέγαμε να πάμε γύρω στα 4,70-4,80. Άντε τα Χριστούγεννα είχε μεγαλύτερη ζήτηση, πήγε 5,60, όχι 3,70. Τώρα να σας δώσω μια αυτή που λέει ότι όταν ένας παραγωγός προχθές έσφαξε
110 αρνιά με 3,40 και πήρε 2.900 ευρώ. Τα 10 αρνιά, τα 880 κιλά που έπιασε ο παραγωγός με 5,60 ήταν γύρω στις 5.000. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Αυτό σε τι κατάσταση σας οδηγεί? Μας οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία θα λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο η προβατοτροφία, ο πρωτογενής τομέας στην κτηνοτροφία, θα λιγοστέψουν όλοι τα ζώα τους, γιατί δεν μπορούν να τα συντηρήσουν εάν δεν βοηθηθούμε από το κράτος. Το κράτος μέχρι στιγμής είναι στο πουθενά. Το να βγαίνουν και να λένε θα δούμε είναι στο πουθενά, ειλικρινά σας λέω, είναι στο πουθενά. Δεν ζητήσαμε παράλογα πράγματα εμείς. Εμείς από τον Υπουργό και που συναντηθήκαμε στο νομό Κιλκής και που συναντήθηκε με όλους τους συναδέλφους τους κτηνοτρόφους, τους ζητήσαμε να μπει άμεσα η συνδεδεμένη που αφορά τους κτηνοτρόφους, άμεσα να μπει, που είναι ιδιαίτερα για μας τώρα αυτή την εποχή, τα χρήματα τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα κοπάδια μέχρι να φτάσουμε στον Ιούνιο, το οποίο οι συνδεδεμένοι μέχρι προχθές... Εξηγήστε μας λίγο αυτό, τι είναι ότι οι συνδεδεμένοι? Οι συνδεδεμένοι είναι, ναι, είναι ένα βοήθημα προς τους κτηνοτρόφους, ναι, και στους αγρότες και στα σπαρτά δηλαδή, που δίνει στο ζωικό κεφάλαιο, σε κάθε ζώο μας έδινε 9 ευρώ και 35. Στην αγελαδοτροφία ενίσχυση. Ναι. Στην αγελαδοτροφία έδινε 170 ευρώ ανακεφαλή ζώου. Εμείς του ζητήσαμε τον Υπουργό να, λόγω της κατάστασης τώρα, να αυξήσει τη συνδεδεμένη στην προβατοτροφία γύρω στα 30 ευρώ για κάθε ζωικό κεφάλι και να μας βάλει τα χρήματα άμεσα να μπορέσουμε να κρατηθούμε εφόσον οι τιμές, και βλέπουμε ότι τα αμνοερήφια δεν θα φύγουνε, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το λίγο-λίγο 2 εκατομμύρια αμνοερήφια υπάρχουν στους κτηνοτρόφους. Ότι δεν θα φύγουνε, να μπορέσουμε να συγκρατηθούμε. Αυτή είναι η συνδεδεμένη. Είναι δικά μας χρήματα, του πρωτογενής τομέα. Απλά θέλουμε να τα βάλει νωρίτερα το Υπουργείο, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Θεωρείτε δηλαδή ότι με αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται, όπου όλοι θα κάνουμε Πάσχα στα σπίτια μας, δεν θα υπάρξει κατανάλωση? Κοιτάξτε, θα σας πω με ειλικρίνεια, γιατί εγώ που μιλάω με κάποιους κρεοπόλες λένε ότι υπάρχουν ήδη τίματα για να κρατήσουν από τώρα για εκείνες τις μέρες. Κάνουν τις παραγγελίες δηλαδή ο κόσμος. Ετοιμάζεται, γιατί έχουν πάρει απόφαση. Δεν θα πάνε στα χωριά τους, θα κάτσουν εδώ. Και δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξητική τάση. Μήπως όμως Γιάννη θα πάρουν όμως. Θα πάρει Βουλγάρια, θα πάρει το εισαγόμενο ή θα πάρει το ελληνικό? Γιατί θα υπάρξουν εισαγωγές. Αυτά που έχουν στο κάρι. Αυτά που είναι στο κάρι. Ο καταναλωτής θα πάρει αυτό που θέλει ο κρεοπόλης. Λίγοι καταναλωτές γνωρίζουν και παίρνουν αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει, ειδικά στο κρέας. Ούτε για τις σφραγίδες, ούτε τίποτα, αυτά να τα αφήσουμε είναι μεγάλο θέμα. Αλλά θα σας πω κάτι που εμείς το ζούμε εδώ. Εγώ ζω σε ένα χωριό. Εκεί πρέπει να έχει πολύ τζόγο, κύριε Πρόεδρε, με τις σφραγίδες και αυτά. Πρέπει να γίνεται ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν, ακριβώς. Και σε όποιο σημείο θέλουν βάζουν τη σφραγίδα, γιατί κάθε σημείο του ζώου πιο εύκολα βγαίνει η σφραγίδα του από πάνω και γίνεται ελληνικιά ή γίνεται εισαγόμενο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν είναι για τις ώρες. Θα σας πω κάτι τι συναντάμε εμείς. Εγώ ζω σε ένα χωριό το οποίο είναι γύρω στους 400 κατοίκους. Κάθε Πάσχα εμείς οι κτηνοτρόφοι του χωριού που είμαστε 6 άτομα δίναμε στο χωριό μέσα χέρι με χέρι ο καθένας από 30 με 40 αρνιά για να κάνουν σούβλες, ξέρεις, στην αυλή. Ναι. Αυτό έχει φύγει. Σήμερα δεν έχουμε ούτε 2 αρνιά να κρατήσουμε για κάποιον να μας πάρει τηλέφωνο και να πει κρατήστε με. Βλέπουμε ότι και εκεί δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν θα γίνει η παρέα. Αν βάλει το φούρνο θα είναι προφανώς και λιγότερη ποσότητα. Λογικό. Ξέρετε ότι το 60% τα έπαιρναν τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία με τον τουρισμό του Πάσχα, τα αρνιά μας πηγαίναν εκεί. Γι' αυτό και κάναμε εξαγωγές και κάναμε εισαγωγή από τη Ρουμανία για να δώσουμε το εισαγόμενο προς τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Αυτό κάνανε οι εμπόροι. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε ζητάμε από τον Υπουργό και άμεσα κιόλας πρώτο να βάλει τη συνδεδεμένη, να αυξήσει το ποσό για κάθε εγωπρόβατο,
γιατί 9 ευρώ, σήμερα μία μπάλα τριφύλλη, αν γνωρίζετε από αυτά, κάνει 6 ευρώ. Μία μπάλα τριφύλλη για ένα πρόβατο είναι 1,5 με 2 μέρες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι οι εσταδισμένες μονάδες, αυτό ταΐζουν. Με 9 ευρώ καταλαβαίνετε ότι είναι 0. Είναι ένα μηδενικό ποσό. Θέλετε και δηλαδή 100 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε πρόβατο. Θέλουμε, ναι, το κόστος διατροφής των προβάτων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν έχει πέσει η τιμή σε τίποτα. Στα αγροτικά εφόδια ζωοτροφών δεν έχουν κατεβάσει καμία τιμή. Καμία. Μάλιστα. Ενώ έχουν γίνει τιμές οι ίδιες, το κράτος δεν είναι πουθενά για να βοηθήσει. Υπάρχει περίπτωση τώρα με αυτές τις συνθήκες που κρατούν να έχουμε και ελληνοποιήσεις. Ελληνοποιήσεις. Ναι. Κοιτάξτε, οι ελληνοποιήσεις δεν γίνονται τις ημέρες του Πάσχα. Το ξέρουν ότι θα γίνουν έλεγχοι. Δεν γίνονται. Ελληνοποιήσεις γίνονται όταν είναι όλα τα πράγματα ήσυχα. Όταν μπαίνουν τα φορτηγά από τον Προμαχώνα, από Ευζώνους, από παντού, όταν έρχονται, είναι 2-3 μήνες πίσω. Πολύ νωρίς τα κάνουν. Δεν κάνουν τώρα ελληνοποιήσεις. Οι ελληνοποιήσεις έχουν γίνει. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Το πιο σίγουρο είναι η ελληνοποίηση, γιατί τα δικά μας τα αρνιά των Χριστουγέννων φύγαν στην Ιταλία. Όλα πήγαν Ιταλία. Όλα τα αρνιά πήγαν Ιταλία. Δεν είχαν μέσα στόκ εμπόρευμα από το ελληνικό προϊόν. Για να καταλάβουν τώρα λίγο οι ακροατές μας, κύριε Πρόεδρε, όταν λέμε ότι ένα αρνί, ένα κατσίκι μπορεί να μένει επί μήνες στο ψυγείο του έμπορου, προτού πάει στη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πόσους μήνες μπορεί να μείνει αυτό μέσα, 3-4 μήνες, 5 μήνες, παραπάνω? Από αυτό που γνωρίζουμε εμείς από πληροφορίες, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, μας λένε ότι ο έμπορας από τη στιγμή που το σπάζει για 75 μέρες στα ψυγεία αυτά με άζωτο, πώς τα λένε, κάτι ειδικά ψυγεία, ναι, δεν τα γνωρίζουμε, μπορεί να το κάνει το αρνί να το παγώσει έτσι στην κατάψυξη. Όταν το βγάλει από την κατάψυξη και αρχίσει να έρχεται το αρνί στην πραγματική του αυτή, δεν το καταλαβαίνεις αν είναι σφαγμένο παλιό ή είναι φρέσκο τώρα. Είναι ίδιο. Δεν το ξεχωρίζεις. Αυτό γνωρίζουμε εμείς ως κτηνοτρόφοι, γιατί δεν έχουμε και τις απόλυτες γνώσεις να ξέρουμε τι ψυγεία και πώς τα χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Αυτό είναι νόμιμο? Νόμιμο, ναι. Σίγουρα νόμιμο είναι. Α, είναι νόμιμο. Γιατί οι ελεκτικοί μηχανοί τα ελέγχουν αυτά. Για την ποιότητα, την υγιεινή τα ελέγχουν. Είναι νόμιμο. Απλά αυτό γίνεται για να κερδίσει κάθε έμπορας, να κερδίσει από την εισαγωγή. Επομένως, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ πολλές φορές αυτά που βλέπουμε να πουλάνε και είναι σε πολύ προνομιακή τιμή, μπορεί να είναι δηλαδή κάποια αμνοερήφια που είναι στα ψυγεία 2,5 μήνες. Σίγουρα. Τι λέτε, το σούπερ μάρκετ τώρα που θα παρηγγείλει, κάθε σούπερ μάρκετ που θα παρηγγείλει τώρα τα αρνιά, θα προτιμήσει αν πάει το αρνί, αν ευελπιστούμε να ανεβεί, να πάει 4,5, που δεν το βλέπουμε, γιατί αυτά που μας λένε εδώ οι εμπόροι, μας λένε παιδιά δεν έχει ζήτηση, θα περιμένετε και θα σας πούμε αν θέλετε με 3,70, 3,60, θα κάτσε. Τι θα πάρει το σούπερ μάρκετ? Το κρέας έχει τέτοιο τζόγο. Εγώ θα σου πω για το κοτόπουλο που ξέρω, τα κοτόπουλα, γιατί έχω μεταφορέα έτσι γνωστό, τα σφάζουν την ίδια ώρα και εντός συγκεκριμένων ωρών πρέπει να είναι στο σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη, ναι, όσον αφορά στο κοτόπουλο όμως, που είναι άλλη ιστορία. Ναι. Τώρα τα κρέατα που μας περιγράφει ο κύριος Πρόεδρος, πολύ εύστοχα, σαφώς υπάρχουν άλλα δεδομένα εκεί. Άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά δεδομένα. Έτσι. Το κοτόπουλο πράγματι δεν μπορεί να πει και να ξαναβγεί έτσι. Όπως... Το κοτόπουλο είναι... Το περίφημο παζάρι της δράμας θα γίνει. Θυμάμαι όχι, δεν πιστεύω να γίνει το... Τώρα όλα γίνονται τηλεφωνικά. Εγώ με τους δύο εμπόρους τώρα που μιλήσαν πριν 5 λεπτά... Ναι. Ο ένας μου είπε 3,70, ο άλλος μου είπε 3,50 για τα κατσικάκια. 3,50. Και δεν έχουμε, λέει, παραγγελίες από Αθήνα, λέει, παιδιά, δηλαδή από τους μεγάλους εμπόρους. Δεν έχουμε. Θα περιμένουμε, λέει, να δούμε τι θα γίνει. 3,50 το κατσικάκι, είπατε, Πρόεδρε. 3,50. Κατσικάκι. 3,50 το κατσικάκι. Και αυτό πόσο φτάνει συνήθως? Ναι, ποια θα είναι η λογική τιμή στο κρεοπωλείο? Για να φτάσει και μετά και στο τραπέζι καταναλωτή. Στο κρεοπωλείο, αν πάτε να πάρετε ελληνικό, αυτό τώρα το αρνάκι θα το βρείτε από 7 και απάνω. 7,80, 8,10. Ναι, αλλά από 3,50 μέχρι 8,10 είναι διαφορά.
Είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά υπάρχουν μεσάζοντες, ο μεσάζοντας, υπάρχει το ΦΠΑ, τα έξοδα μετακίνησης, όλα αυτά. Αυτό το πρόβλημα πάντα το είχαμε εμείς οι κτηνοτρόφοι σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλους τους υπουργούς, τους λέγαμε. Σωστά. Λέτε να έχει στο ράφι φθηνό αρνί. Μη μου βάζετε το ράφι του σούπερ μάρκετ με το κρεοπωλείο ή την κρεταγορά. Μη μου το συγκρίνετε. Θέλω να μου δείξετε το ελληνικό αμνοερίβο αφού το παίρνει 3,50 από μένα, 3,70. Γιατί ο καταναλωτής να πάει να του πάρει με 8 ή με 7,90. Δώστε μου να καταλάβω γιατί δεν... Και τι μας έλεγε κάθε υπουργός που είχαμε συναντηθεί. Είναι η ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, αλλά εμάς όμως μας λέτε δεν πειράζει, θα έχουμε φθηνό κρέας στο ράφι. Μα δεν είναι φθηνό το κρέας στο ράφι. Μα ασφαλώς και δεν είναι φθηνό. Όταν είναι φθηνό. Λέμε για 8 ευρώ το κιλό, αν ο άλλος θέλει να πάρει 10 κιλά, εγώ δεν σου λέω, είναι 80 ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά. Δεν είναι λίγα. Σε μια εποχή τέτοια τώρα μιλάμε. Δεν είναι λίγα. Πρόεδρε, τι να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσίαση. Να σας πω και το τελευταίο. Ζητάμε να μας βάλουν και εμάς το 800. Γιατί δεν μας βάζουν. Δεν είστε. Δεν είναι κτηνοτρόφοι, δεν είναι. Έχουν αποκλείσει. Γιατί δεν είμαστε. Είναι τόσο δύσκολο. Είμαστε 60.000 εγωπροβατοτρόφοι, 3.000 αγελαδοτοτρόφοι, 5.000 βοοτρόφοι για μουσκάρι, για κρέας και 2.000 παραγωγή στα χοιρινά. Δηλαδή είμαστε γύρω στις 70.000 με 80 πρωτογενής τομέας που πρέπει να μπει στο 800. Έστω το 800 θα απαλύνει λίγο το ένα πρόβλημά μας. Μα ούτως έχουν μείωση τζίρου τρελή οι άνθρωποι. Δηλαδή ναι, και μας φορολογεί όμως σαν ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι. Μάλιστα. Μακάρι το αίτημά σας κύριε Πρόεδρε να ακουστεί. Τι να πω. Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε την φωνή να ακουστούμε. Θα τα ξαναπούμε κύριε Πρόεδρε. Και όσοι μας ακούσαν, γιατί θα πρέπει να σκεφτούν και μετά την κρίση. Θα πρέπει να υπάρχει ο πρωτογενής τομέας για να παράγει, για να έχει η χώρα μας τα απαραίτητα κρέας, γάλα, τυρί και όλα αυτά. Αν δεν υπάρχουμε εμείς δεν θα υπάρχει. Είναι σίγουρο έτσι. Αυτό. Για το χειμώνα, κάτι τελευταίο, όπως βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται, ανησυχείτε ότι ενδεχομένως να προκύψει κάποια προβλήματα στην σύντηση, δηλαδή να έχουμε μια επιστημιστική κρίση. Εάν η κρίση τραβήξει μέχρι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο και δεν μπορούμε να εφοδιαστούμε γεωργικά εφόδια να βγουν οι παραγωγοί τώρα οι αγρότες για τα τριφύλια, για τα σπαρτά, για τα καλαμπόκια, για τα έτσι να δουλέψουν για να παράγουν, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα όσο να εφοδιαστούμε για να ταΐσουμε τα ζώα μας. Μάλιστα. Και θα έχουμε πρόβλημα μετά στην παραγωγή, δεν θα υπάρχει το γάλα, δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή, σε όλα τα κράτη είναι η ίδια η κατάσταση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Σε όλα τα κράτη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς και όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι. Και να ευχηθούμε παρόλα αυτά καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, πάντα θα το κάνουμε και εμείς οι κτηνοτρόφοι μόνοι μας κάνουμε το Πάσχα. Από το Κιλκής ποιο χωριό είστε Πρόεδρε? Εγώ είμαι από το Μικρόδασος. Καταγωγή μου μένω εκεί. Ο κουμπάρος μου είναι από τον Άγιο Χαράλαμπο. Από τα χωριά εκεί στη Δοϊράνη. Προς τη Δοϊράνη μεριά, προς τις Μουριές. Ναι, προς τις Μουριές. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Έγινε. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.